εκπομπή Πάμε Τσάρκα επιστρέφει στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, θέλοντας να δώσει μια νότα χαράς και αισιοδοξίας μέσα σε δύσκολες και περίεργες εποχές που περνάμε ως χώρα. Μέσα από την εκπομπή μας ανακαλύπτουμε γωνιές της Αττικής, την ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό, την γαστρονομία και αληθινούς ανθρώπους. Στο νέο μας οδηπορικό με πρώτο και δεύτερο μέρος θα ανακαλύψουμε το ιστορικότερο νησί του Σαρονικού, την Σαλαμίνα. Εδώ πέρα, από το σπίτι του σπουδαίου Έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού, ξεκινάμε για το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ελάτε μαζί μας, διότι η αλήθεια είναι εδώ έξω και όχι μέσα σε επιτηδευμένα reality. Η Σαλαμίνα, γνωστή από την αρχαιότητα και ως Κούλουρη, είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού και το πιο κοντινό στις ακτές της Αττικής. Έχει πληθυσμό περίπου 40.000 μόνιμων κατοίκων και αποτελεί το νησί με τη μεγαλύτερη πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού στην Ελλάδα. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ο πληθυσμός της Σαλαμίνας σημειώνει τεράστια αύξηση, καθώς υπολογίζεται κοντά στις 280.000 κατοίκους. Η Σαλαμίνα είναι η πατρίδα του ομηρικού βασιλιά Έαντα, του Τελαμόνιου και του τραγικού ποιητή Ευρυπίδη. Είναι επίσης διεθνώς γνωστή από την ομώνυμη ιστορική ναυμαχία που συνέβη το 480 π.Χ. ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες. Στο νησί έζησε και ο σπουδαίος ποιητής Άγγελος Σικελιανός, ενώ ο θρηλυκός αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιος Καραϊσκάκης είχε το στρατηγείο του στην παραλία της Σαλαμίνας. Τα τελευταία χρόνια η Σαλαμίνα αναπτύσσεται ραγδαία, θέλοντας να γίνει από τους νούμερο 1 τουριστικούς προορισμούς για την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Το πρώτο μας οδηπορικό ξεκινάει στο πολλά υποσχόμενο διαμάτι του Σαρονικού. Η πρόσβαση στο λιμάνι της Σαλαμίνας, στα παλούκια όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, γίνεται πολύ εύκολα από το πέραμα και μέσα μόλις σε 15 λεπτά. Παναγόπουλος είναι ο νέος δήμαρχος Σαλαμίνας και έχει εκλεγεί με το εντυπωσιακό 67%. Ένας νέος άνθρωπος, δικηγόρος στο επάγγελμα, ο οποίος με νέες ιδέες, φιλοδοξίες και όραμα στοχεύει να κάνει το νησί από τους νούμερο 1 τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας. Πάμε να τον συναντήσουμε. Και μεγάλωσα στα Παλούκια. Σχολείο εκεί κανονικά. Εδώ έχω ζήσει όλη τη ζωή μου, εκτός από τα χρόνια που σπούδασα, 4 χρόνια στην Κομωτινή και ένα χρόνο μετά για μεταπτυχιακά στην Αγγλία. Ο τόπος μου, ο τόπος που επέλεξα να κάνω την οικογένειά μου, ο τόπος που επέλεξα να μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Γι' αυτό και το λατρεύω. Τι σημαίνει για εσάς η Σαλαμίνα, έτσι με λίγες λέξεις? Είναι το σπίτι μου, οι ρίζες μου, ένας τόπος λατρεμένος, ένας τόπος υπέροχος, ένας τόπος για τον οποίο αξίζει να αγωνιστείς και να παλέψεις. Και ως πετυχημένος δικηγόρος, σε μία νέα ηλικία, αποφασίζετε να κατεβείτε στις δημοτικές εκλογές. Ποιος ο λόγος, πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Αυτή είναι μια ερώτηση που μου την κάνανε όταν ανακοίνωνα ότι θα κατέβω σε φίλους γνωστούς, που μου την κάνανε όλοι, ότι έχεις τη δουλειά σου, το γραφείο σου, πού πας να μπλέξεις, τι θες να ασχοληθείς. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορούμε να καθόμαστε από μακριά
και να κάνουμε κριτική σε όσα δεν μας αρέσουν στον τόπο μας, αν δεν προσπαθήσουμε εμείς οι ίδιοι να τον αλλάξουμε. Εμένα δεν μ' αρέσανε και θεώρησα χρέος μου, χρέος απέναντι σε αυτό το νησί που αγαπάω, στο νησί που μεγαλώνω, στο νησί που μεγαλώνουν τα παιδιά μου, θεώρησα χρέος μου να προσπαθήσω να το αλλάξω όσο μπορώ. Και δεν παραγνωρίζω ότι με πίστεψαν και πίστεψαν σε μένα και στο συνδυασμό μου, ένα συνδυασμό με εντελώς νέα πρόσωπα που δεν είχαμε ξανασχοληθεί με τα κοινά στη Σαλαμίνα. Και παρά την κριτική που δεχόμασταν περί απειρίας, παρά το γεγονός αυτό, ο κόσμος εμπιστεύτηκε. Αυτή την εμπιστοσύνη λοιπόν δεν πρόκειται να την διαψεύσουμε. Η Σαλαμίνα θέλει, μπορεί να γίνει από τους νούμερο ένα τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο για τους Αθηναίους, αλλά για άλλους τους Έλληνες. Νομίζω ότι η Σαλαμίνα, αν ήταν σε οποιοδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, με αυτό το πλούτο που έχει, θα ήταν μέσα στους πρώτους προορισμούς της χώρας στην οποία θα βρίσκονται. Παραδόξως, στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ αυτό. Γιατί δεν έχει συμβεί? Δεν υπήρξε η κατάλληλη προβολή του νησιού από τους πρώην δημάρχους, δεν το θέλουν οι κάτοικοι, τι συνέβη? Πριν φτάσουμε στις ευθύνες των δημοτικών αρχών, που δεν είναι πρωτεύουσες οι ευθύνες των δημοτικών αρχών, είναι, θα έλεγα, της κεντρικής εξουσίας της χώρας, η Σαλαμίνα εξ αρχής επιλέχθηκε να είναι ένας προορισμός οικονομικός για οικονομικά ασθενείς ανθρώπους, πρέπει και αυτοί να κάνουν διακοπές, επειδή ήταν κοντά στην Αθήνα. Δεν προσέχθηκε το νησί, δεν προσέχθηκε αν, για παράδειγμα, ο χώρος που έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Η εικόνα που έχει ο χώρος δεν μας τιμά ως χώρα, ως λαός, ως Έλληνες. Θα έλεγα μας ντροπιάζει. Ποιοι είναι οι στόχοι σας ώστε το νησί να αναπτυχθεί περισσότερο τουριστικά? Να αλλάξει εικόνα του νησιού. Να μάθει ο κόσμος το νησί, να μάθει τι μπορεί να δει και τι μπορεί να κάνει στη Σαλαμίνα και να τον κάνουμε έναν προορισμό που θα αρέσει στον κόσμο. Δηλαδή, είμαστε μισή ώρα από τον Πειραιά, 40-45 λεπτά από την Αθήνα, μια ώρα από το αεροδρόμιο. Αυτά είναι πλεονεκτήματα της Σαλαμίνας που δεν τα έχει άλλο μέρος στην Ελλάδα, άλλο νησί στην Ελλάδα. Μαζί με τον Δήμαρχο φεύγουμε από το Δημαρχείο και πηγαίνουμε στον Τίβο των Σαλαμινομάχων, στο σημείο που έγινε η ιστορική ναυμαχία το 480 π.Χ. Φέτος, μάλιστα, συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη σπουδαία νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών. Η μεγαλύτερη νίκη των Ελλήνων, η νίκη που καθόρισε τη μοίρα όχι μόνο της Ελλάδας, ολόκληρου του δυτικού κόσμου, ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού, όπως το ξέρουμε σήμερα. Αυτή ήταν η μάχη που καθόρισε όλη την ιστορία. Το μεγαλύτερο πολεμικό γεγονός, λοιπόν, εδώ, στα στενά της Σαλαμίνας. Και εδώ που βρισκόμαστε είναι το χαρακτηριστικό σημείο όπου ήταν οι Έλληνες που έδιναν μάχη κατά των Περσών, έτσι? Ναι, και ακριβώς εδώ μπροστά είναι τα στενά της ναυμαχίας. Οι Έλληνες ξεκίνησαν από το αρχαίο λιμάνι μας, οι Πέρσες προς τα εδώ, και εδώ κερδίθηκε αυτή η μάχη. Με τριπλάσιο αριθμό πλοίο οι Πέρσες, παρόλα αυτά οι Έλληνες τα καταφέρουν. Φέτος συμπληρώνεται 2.500 χρόνια από την σπουδαία ναυμαχία με την νίκη των Ελλήνων. Λόγω του κορονοϊού φαντάζομαι άλλα πράγματα σχεδιάσατε, άλλα πράγματα θα γίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει να γιορτάσουμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα υπολογίζαμε. Με την πανδημία ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε εκδηλώσεις, να ματαιώσουμε. Κάποιες που κάνουμε γίνονται πλέον σε άλλους χώρους για να τηρούνται τα μέτρα που έχουν τεθεί για την προστασία από τον κορονοϊό. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε δουλέψει αρκετά. Η επιτροπή που έχουμε συστήσει για την διοργάνωση των εκδηλώσεων, όλος ο Δήμος, θα γίνουν πράγματα, θα γιορτάσουμε αξιοπρεπώς. Έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή τη μεγάλη επέτειο και ευελπιστούμε να έχει περάσει όλος αυτός ο φιάλτης για όλο τον κόσμο και του χρόνου να μπορέσουμε να γιορτάσουμε
τα Σαλαμίνια, την επέτειο από την απμαχία της Σαλαμίνας με τη λαμπρότητα που αρμόζει στο γεγονός. Στα πλαίσια του εορτασμού κάναμε την επίσημη υιοθεσία του Παγκόσμιου Κέντρου Ελιάς για την Υγεία και από το Εθνικό Καποδίστριο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μια ελιάς που υπάρχει στο νησί, εμείς τη λέμε η ελιά της Όρσας, που έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι έχει ηλικία άνω των 2.000 ετών, συγκεκριμένα 2.530 χρόνια. Αντιμάρχη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε στον τόπο για την υπέροχη φιλοξενία και ευχόμαστε να κάνετε τη Σαλαμίνα έτσι όπως την φαντάζεστε, έτσι όπως της αξίζει. Θα την κάνουμε, να είστε σίγουροι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ακριβώς δίπλα από το σπίτι του Άγγελου Σικελιανού βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης με την θαυματουργή εικόνα. Σα Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης ιδρύθηκε στα ερείπια ενός παλαιού ναού από τον Λάμπρο Κανέλο και μετέπειτα Όσιο Λαβρέντιο το 1640. Σύμφωνα με την παράδοση, έγινε με υπόδειξη της Παναγίας, την οποία έβλεπε στον ύπνο του τρεις φορές και τον πρόσταζε να έρθει να σκάψει και να ιδρύσει εδώ ναό, στη μνήμη της. Πραγματικά έτσι έγινε, διέσχισε τη θάλασσα πατώντας πάνω στην κάπα του, ήρθε σε αυτό εδώ το σημείο, έσκαψε με τη βοήθεια των κατοίκων στα ερείπια, βρήκε την εικόνα της Παναγίας, η οποία ονομάστηκε και Φανερωμένη επειδή φανερώθηκε στον Όσιο. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το μοναστήρι έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Πρώτα απ' όλα, υπήρξε καταφύγιο του άμαχου πληθυσμού. Εδώ γίνονταν τα πολεμικά συμβούλια των οπλαρχηγών και αγωνιστών για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Εδώ περιέθαλψαν τον Καραϊσκάκη, όταν τραυματίστηκε στη μάχη της Ακρόπολης. Σήμερα ζουν 7 μοναχές μαζί με την Ηγουμένη, η οποία είναι μια ευσεβής και ευλογημένη γυναίκα την Παρθενία. Το μοναστήρι αυτό γιορτάζει στις 23 Αυγούστου, όπου πλήθος πιστών σειραίουν για να λάβουν τη χάρη της Παναγίας και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή της εικόνα. Ακριβώς δίπλα από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης βρίσκεται το σπίτι του Άγγελου Σικελιανού που έζησε μαζί με την δεύτερη σύζυγό του, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα και με αυτό το μαγευτικό τοπίο. Αυτό το μικρό σπίτι πάνω στη θάλασσα έμελε να είναι το καταφύγιο του Άγγελου Σικελιανού, ένας τόπος περισυλλογής και έμπνευσης στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, την Άννα την Καμπανάρη. Το 1933 ήρθε ο Σικελιανός στο μοναστήρι της Φανερωμένης, γνώρισε τον μοναχό, τον ηγούμενο εκείνη την εποχή Αυρόσιο, ο οποίος του παραχώρησε αυτό το οίκημα. Τι θα δει ο επισκέπτης μέσα στο σπίτι του Άγγελου Σικελιανού, τι διασώζεται μέχρι σήμερα? Θα δει λοιπόν ο επισκέπτης τον αργαλιό της Άννας Καμπανάρη, πολλές φωτογραφίες, επιστολές με σαλαμίνιους φίλους του, το τηλέφωνο της Εύα Πάλμερ, το σιδερένιο κρεβάτι του, ένα υφαντό φόρεμα που έφτιαξε η ίδια η Άννα στον αργαλιό. Από το σπίτι του Σικελιανού μεταφερόμαστε στην παραλία και στην δημοτική ιχθυαγορά. Εδώ θα βρείτε τα φρεσκότερα ψάρια στο νησί που έρχονται κάθε πρωί με τα καΐκια. Κώστα μου, βρισκόμαστε στην ιχθυαγορά Σαλαμίνας, μια αγορά που εκτός από φρέσκα ψάρια, ο τουρίστας που θα έρθει θα σταματήσει για να κάνει τη βόλτα του, καθώς αποτελεί και κάτι σαν αξιοθέατο, έτσι? Έτσι ακριβώς. Είναι μια αγορά που είναι χτισμένη εδώ και 25 χρόνια περίπου. Είναι ένα αξιοθέατο του νησιού. Τοπικά φρέσκα ψάρια πάρα πολλά, μπαρμπούνια, κοτσομούρες, σαργούς, φαγκριά, λιθρίνια. Μύδια έχει το νησί, κηδόνια, γυαλιστερές. Τα πόδια αρκετά, σουπιές, εδώ και 7 χρόνια περίπου, είμαι ιδιοκτήτης του Ξηφιάδικο.
Είναι μια επιχείρηση η οποία οικογενειακή, έχει αρκετή κούραση λόγω ότι έρχονται τα κάγια τη νύχτα να πάρουν παγό, να φέρουν τα ψάρια παγωμένα, πρέπει να σε στανπάει συνέχεια εδώ. Το πρωί πάλι να έρθεις να παραλάβεις κάποια πράγματα, φουρτούνες, να ψάχνεις να εξυπηρετήσεις τον κόσμο με καλή ποιότητα πάντα. Είσαι ένας νέος άνθρωπος και αποφάσισες να κάνεις μια δύσκολη δουλειά. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Ήταν η αγάπη σου για τη θάλασσα, για το ψάρι? Τη δουλειά την πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έκανε αυτή τη δουλειά, έτσι και ακολούθησα και εγώ τη δουλειά του ψαράδικου. Είναι δύσκολο όταν οι φίλοι σου μπορεί να είναι έξω για ποτό, εσύ εκείνη την ώρα να ξυπνάς. Όλο αυτό σε έχει επηρεάσει? Πάρα πολύ. Είναι δύσκολο. Δεν με έχει επηρεάσει γιατί τη δουλειά την αγαπάω και μου αρέσει και την κάνω επειδή μου αρέσει. Αλλά οι φίλοι, αν είναι φίλοι, θα σε στηρίξουν. Στην Σαλαμίνα, εκτός από τα φρέσκα ψάρια, εξειδικεύεται και στα όστρακα, να πούμε έτσι, κάτι πολύ σημαντικό, αλλά και στο χταπόδι. Τι το κάνει διαφορετικό από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας? Ο τόπος, σίγουρα ο τόπος και η τροφή που βρίσκουν εδώ πέρα όλα αυτά για να φάνε. Δηλαδή ο βυθός και ανάλογα με την τροφή που τρέφεται το κάθε είδος παίρνει και διαφορετική γεύση. Τα καθαρά νερά. Από ψαράκι και την ηχθιαγορά μεταφερόμαστε στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Βοηδήλα που κρατάει την παράδοση από το 1972. Πώς πήρες αυτήν την απόφαση να συνεχίσεις μια δύσκολη δουλειά και την παράδοση που κρατάει ο πατέρας από το 1972? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν καθαρά θέμα συγκυριών. Γεννήθηκαμε στην επιχείρηση και όπως ήρθαν τα πράγματα, η επιλογή μου ήταν να παραμείνω στην επιχείρηση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επέλεξα να τραβήξω το δύσκολο δρόμο. Ο δύσκολος ο δρόμος είναι να προσπαθείς να έχεις τον πύχη πάντα ψηλά, όσον αφορά την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών στον κόσμο. Mm-hmm. Τι καλό θα βρει ο πελάτης που θα έρθει εδώ πέρα στον Κωνσταντίνο Βοηδήλα? Το σημαντικότερο, θα βρει άτομα εμπιστοσύνης. Μπορεί να εμπιστευτεί κάτι το οποίο θα δώσει στα παιδιά του, γιατί και εμείς έχουμε μικρά παιδιά. Και ο βασικός κανόνας του μαγαζιού μας είναι δεν θα δώσουμε κάτι που δεν θα δίναμε στα παιδιά μας. Και οι σπεσιαλιτές σου, όπως μας είπες πριν, είναι και το μπιφτέκι, έτσι? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δυνατό. Και για μας ήταν κάτι καινούριο το να μπούμε σε μια αγορά ξένη, τα Black Angus στα Μοσχάρια, γιατί δεν τα γνωρίζαμε καν, δεν ξέραμε καν τι είναι. Πλέον έχουμε μπει και έχουμε επιλέξει σωστή ποικιλία και έχει αποδώσει πολύ. Mm-hmm. Είσαι ένας νέος άνθρωπος που δραστηριοποιείσαι στην Σαλαμίνα, ενεργός πολίτης. Τι σου αρέσει στο νησί σου και τι θα ήθελες να αλλάξεις? Το νησί μου είναι ένα από τα πιο όμορφα φυσικά νησιά της Ελλάδος. Γιατί έχω ταξιδέψει και Ελλάδα και εξωτερικό, είναι από τα πιο ωραία νησιά. Από εκεί πέρα, σαν τόπος, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Στην κυριολεξία είναι ανεκμετάλλευτος. Και αυτό που λείπει σε τεράστιο βαθμό από εμάς τους ίδιους, είναι ο εθελοντισμός. Εγώ από την πλευρά μου έχω προσπαθήσει να προσφέρω εθελοντικά, είτε μέσω της ομάδας που έχουμε της τοπικής στο Νέα Σαλαμίνος, είτε σαν μέλος του Εμπορικού Συλλόγου για πολλά χρόνια και πρόεδρος που υπήρξα, τις υπηρεσίες μου, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό από τον υπόλοιπο κόσμο. Όλοι περιμένουν κάτι από κάποιον άλλο. Mm-hmm. Πρέπει σε αυτόν τον τόπο να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, όπου θα συναντήσουμε την κυρία Ελένη Μπίλια, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο του Λαογραφικού και Ναυτικού Μουσείου του νησιού. Διάφορα ναυτικά αντικείμενα και όργανα που χρησιμοποιούσαν
η ναυτική σε παλαιότερες εποχές. Εδώ συγκεκριμένα υπάρχει μια πηξίδα, η πηξίδα του αντιτοεπιλικού βέλους, μια τιμονιέρα μπούσουλας. Γενικότερα το μουσείο έχει πηξίδες, φανούς. Και πάμε να δούμε... Αυτό που αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε είναι τα ομοιώματα παραδοσιακών κουλουριώτικων σκαριών, όπως είναι οι τράτες και τα τρεχαντήρια. Ο επισκέπτης μπορεί να δει εργαλεία από διάφορα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία στην εποχή μας εκλείπουν, όπως γεωργικά, του αμπελουργού, του μελισσοκόμου, χάλκινα οικιακά σκεύη της καθημερινής ζωής, αλλά και εργαλεία του κουρέα, του τσαγκάρι, του ξυλουργού και του σιδερά. Από το Ναυτικό Μουσείο, ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο του νησιού. Όλη η ιστορία της Σαλαμίνας σχεδόν εδώ πέρα, έτσι. Ακριβώς όπως το λες, όλη η ζωή της Σαλαμίνας του παρελθόντος, 18ου, 19ου αιώνα και αρχής του 20ου. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η συγκεκριμένη παραδοσιακή φορεσιά με τα φλουριά. Από πότε χρονολογείται και περιέγραψε μας περί τίνος πρόκειται. Ναι. Πρόκειται για την ηθική παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά. Αυτή τη φορούσαν οι γυναίκες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αποτελείται από το φουστάνι, από μέσα φορούσαν ένα λευκό βαβακερό ύφασμα το πουκάμισο, με δαντέλα στο τελείωμα και στα μανίκια. Οι σειρές από φλουριά σε μονό αριθμό. Και φυσικά το γιορτάνι, που είναι ένα κόσμημα που φορούσε η νύφη στο λαιμό και αποτελείται από πολύτιμες πέτρες και κοράλια που έφεραν οι ναυτικοί από τα ταξίδια τους. Και μια στολή η οποία διασώζεται μέχρι και σήμερα, έτσι. Διασώζεται μέχρι και σήμερα. Μας υποσχέθηκες έναν παραδοσιακό χορό από τον σύλλογό σας. Πάμε να το δούμε. Την χορευτική ομάδα μας. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε. Κούνα, 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 το φεσάκι με. Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά, αποκτώντας επενδυτικό ενδιαφέρον από ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριος Νίκος Βιλιώτης είναι γνωστός κατασκευαστής του νησιού και θα μας μιλήσει για τα νέα δεδομένα όσον αφορά τη ρημοτομία του νησιού, αλλά και για τις επενδύσεις. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς για την φιλοξενία. Είστε καλά. Η Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια αλλάζει τουριστικά, αναπτύσσεται τουριστικά. Εσείς ως κατασκευαστής, τι αλλαγές παρατηρείτε όσον αφορά τις απαιτήσεις του κόσμου και των παραθεριστών αλλά και των ντόπιων? Σίγουρα η Σαλαμίνα αλλάζει διαρκώς και αλλάζει προς το καλύτερο. Αν μου επιτρέπετε να πούμε λίγα λόγια για εμάς, να συστηθούμε στον κόσμο. Εμείς είμαστε η κατασκευαστική εταιρεία Νίκος Βιλιώτης, είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Σαλαμίνας. Εδρεύει εδώ στη Σαλαμίνα και ο χώρος ευθύνης της εργασίας μας είναι εδώ, η Σαλαμίνα. Mm-hmm. Όχι ότι δεν εξυπηρετούμε και άλλες περιοχές, όμως
αυτό που μας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το νησί. Είναι η Σαλαμίνα. Είμαστε μια εταιρεία δεύτερης γενιάς. Είστε Σαλαμίνιος, να πούμε. Σαφώς, σαφώς. Και ειδικευόμαστε στον χώρο της κατασκευής. Κάνουμε κατασκευή οικειών και στην πώληση οικειών, αλλά κυρίως κάνουμε κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, μόνωση. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες στη Σαλαμίνα, κυρίως εξοχικές κατοικίες, οι οποίες αναβαθμίζονται με στόχο την ενοικίαση όσον αφορά τις εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως είναι η Airbnb, ας πούμε, μια εταιρεία. Αναβαθμίσονται, είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει και εμάς, γιατί με αυτό ζούμε, δηλαδή ανακαινήσουμε εμείς αυτές τις κατοικίες και προσελκύουν υποψήφιους ενοικιαστές για τους θερινούς μήνες, αλλά γιατί όχι και για όλο το χρόνο. Όταν κάποιος έρχεται στη Σαλαμίνα, χωρίς να έχει ξαναέρθει πάλι στο νησί, βλέπει λοιπόν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Η Σαλαμίνα έχει ωραίες θάλασσες, έχει πράσινο, έχει καλούς ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό και έτσι, το βλέπουμε κάθε μέρα. Επομένως λέει, α, γιατί όχι, γιατί να μην επενδύσω κι εγώ σε αυτό το νησί. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολύ ωραία οικόπεδα σε λογικές τιμές που μπορεί κάποιος να επενδύσει, να φτιάξει μια κατοικία, είτε για μόνιμη κατοικία, είτε για εξοχικό. Mm-hmm. Ενδιαφέρον από το εξωτερικό υπάρχει για επενδύσεις στη Σαλαμίνα. Τελευταία παρατηρείται έντονα αυτό και ειδικά εγώ έχω πολλούς πελάτες και από πολλές χώρες που τους έχω φτιάξει κατοικίες ετοιμοπαράδοτες, από το πρώτο στάδιο δηλαδή μέχρι την τελική τους μορφή. Παρατηρείται έντονα αυτό το φαινόμενο, ναι. Γιατί θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια θέλει πολλοί κόσμος να επενδύσει στην Σαλαμίνα? Μάλιστα. Γιατί όπως σας είπα και πριν, συνεχώς το νησί αναβαθμίζεται και αναβαθμίζεται ραγδαία. Οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες και ερημοτομικές αλλά και γενικότερα. Επίσης παρέχονται ακόμη κάποιες φτηνές, να πω σε εισαγωγικά, λύσεις και προτάσεις που μπορούν να προσελκύσουν πολύ κόσμο. Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει να ξεχωρίσετε και να γίνετε ένα brand για το νησί της Σαλαμίνας? Κοιτάξτε, αυτό θα το πούνε οι άλλοι καλύτερα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα πορεύομαι με αξιοπρέπεια και το έχω κρατήσει αυτό και ως κληρονομιά του πατέρα μου. Θέλω να πορεύομαι τίμια. Θέλω να κοιτάω τον άλλον στα μάτια και αυτό είναι που με ευχαριστεί. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Συνεχίζουμε το διπορικό μας στη Σαλαμίνα και πάμε τσάρκα σε δύο πολύ όμορφες περιοχές, στα Βασιλικά και στο Μπλε Λιμανάκι. Πρώτα όμως σταματάμε για καφέ στο Καρτέλ, που είναι must, καθώς εδώ θα βρεις τον καλύτερο καφέ του νησιού. Τι είναι αυτό που σας κάνει τόσο ξεχωριστούς στους καφέδες σας και για τον κόσμο που περνάει, αλλά και για το delivery? Είναι η αγάπη για το προϊόν, η αγάπη για το επάγγελμα αυτό, γιατί είναι το επάγγελμά μας, είναι η καθημερινότητά μας, οπότε δεν γίνεται να μην το κάνουμε και με πολύ μεράκι. Mm-hmm. Προσπαθούμε την καθημερινότητα να την κάνουμε τόσο απλή, να περάσει, να κάτσει όσο θέλει, να ευχαριστηθεί το προϊόν, τα προϊόντα, όπως διάφορες σχολιάτες, διάφορα σνακ. Το χειμώνα έχουμε άλλο μενού και από γλυκάκια. Από το πρωί ανοίγει το κατάστημα από τις 6 ώρα το πρωί όσο πάει μέχρι το βράδυ. Είσαστε δύο νέοι άνθρωποι, αδέλφια καταρχάς. Η πρώτη σας επιχειρηματική κίνηση, πώς το αποφασίσατε να ξεκινήσετε μια δική σας επιχείρηση, μια πετυχημένη επιχείρηση όπως φαίνεται εδώ και 3 χρόνια? Νομίζω ότι το να είμαστε μαζί είναι λίγο μονόδρομος. Οπότε δεν γινόταν νομίζω να κάνει ο ένας κάτι και να αφήσει απ' έξω τον άλλον. Αυτό είναι πολύ γλυκό. Προστατεύει ο ένας τον άλλον. Ο Άκης είσαι εσένα. Σίγουρα. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον στις ιδέες. Ο χώρος που βλέπετε είναι ιδέες και των δύο. Βέβαια έχουμε και τη στήριξη της υπόλοιπης οικογένειας. Ποια είναι τα όνειρά σας για το μαγαζί? Εμείς ήρθαμε εδώ, όντως ήταν ένας άδειος χώρος και αυτό που θέλαμε να φέρουμε, νομίζω το έχουμε καταφέρει, είναι να δώσουμε σε ένα κενό χώρο ψυχή, ζωή, να το ζωντανεύσουμε. Εσείς θα αφήνατε την Σαλαμίνα για την Αθήνα για κάποιο άλλο μέρος? Τον αγαπάμε τον τόπο μας, δεν έχουμε φύγει και αγωνιζόμαστε εδώ πέρα για το καλύτερο της Σαλαμίνας. Εγώ δεν νομίζω, ναι. Όχι, δεν θα έφυγα βασικά, η Σαλαμίνα, όχι. Η Σαλαμίνα είναι ένα νησί που κατά την ταπεινή μου γνώμη προσφέρει τα πάντα. Σε
Σε μόλις 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Σαλαμίνας βρίσκονται τα Βασιλικά, ένας πολύ όμορφος κόλπος με πεντακάθαρες ακτές και παραλία. Θα συναντήσουμε τον καλό φίλο επιχειρηματία Μάνο Πισαράκη, ο οποίος ερχόταν εδώ ως παιδάκι, ως παραθεριστής και μέχρι σήμερα έχει μεταδώσει αυτή την αγάπη για το νησί στα παιδιά του. Μάνο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά εσύ? Καλά είσαι? Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για το νησί? Καταρχάς, ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε εδώ για να καλύψετε αυτό το πανέμορφο μέρος, το οποίο είναι, όπως είδατε και εσείς, μόνο ένα τέταρτο από την Αθήνα. Παραθερίζω εδώ από πολύ, πολύ παλαιά. Όλος ο κόσμος εδώ έτσι έχει αυτή την αγάπη και την νοσταλγία. Πώς θα περάσουν οι μέρες του χειμώνα για να έρθουν να βρεθούμε όλοι το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε στα Βασιλικά, ένα μέρος που αγαπάς πάρα πολύ. Εδώ πέρα είναι η εξοχική σου κατοικία. Μάλιστα, ήσουν αντιπρόεδρος του εξουραστικού συλλόγου. Μίλησε μας για τα Βασιλικά και για την αγάπη σου για το μέρος. Όπως βλέπεις και εσύ, υπάρχει μια ιστορική προβλήτα. Η οποία αυτή η προβλήτα ήταν και ο συγκοινωνιακός κόμβος πάνω από 30-40 χρόνια, που ένωνε το νησί, τους κατοίκους εδώ, τους παραθεριστές, με το Πέραμα. Αυτή λοιπόν η περιοχή, ενώ ήταν στην αρχή, ξεκίνησε σαν παραθεριστική περιοχή για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα και υπήρχαν μικρά σπιτάκια, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, των λαϊκών στρωμάτων. Πιο φτωχικά. Πιο φτωχικά, ακριβώς. Η διασκέδαση, οι καλοκαιρινές διακοπές τους, σιγά σιγά εξελίχθηκε και βλέπουμε σήμερα να υπάρχουν πολύ ωραία σπίτια, να υπάρχουν περιποιημένοι κήποι. Είναι στην κυριολεξία ένα παραδεισένιο μέρος, το οποίο απολαμβάνει πραγματικά ο άλλος, όπως είπα και προηγουμένως, τις διακοπές. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αλλάξει τη Σαλαμίνα και να γίνει ακόμα πιο αγαπητός προορισμός, όχι μόνο για τους Αθηναίους, αλλά για όλους τους Έλληνες? Για όλη την Ευρώπη, θα έλεγα εγώ. Πιστεύω ότι η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια, επειδή έχει εγκαταλείψει, σε εισαγωγικά η λέξη, αν θέλετε, τη Σαλαμίνα, και δεν είχε δώσει τις προτεραιότητες που έπρεπε στο νησί, νομίζω είναι καιρός να δει με την απαιτούμενη ευλάβεια, μπορούμε να πούμε, με την απαιτούμενη ιστορική ευλάβεια τον χώρο αυτό και να αναδείξει όλη αυτή την ιστορικότητα που έχει αυτός ο χώρος. Μπορεί να γίνει κάλλιστα ένας προορισμός, ένας τουριστικός προορισμός στα περίφημα αθηναϊκά πακέτα των τουριστών που κατακλείζουν την Αθήνα για 12 μήνες, όπως ξέρουμε έχει Αθήνα τουρισμό, και εκεί που θα έρθει ένας ξένος τουρίστας να δει την Ακρόπολη, να δει τον Ποσειδώνα, να δει όλα αυτά τα υπέροχα αξιοθέατα που έχουμε και καυχιόμαστε για τον πολιτισμό μας. Μέσα σε αυτά λοιπόν νομίζω ότι περίοπτη θέση έχει και η Σαλαμίνα. Έχω φίλου στο εξωτερικό, οπότε λέω ότι το εξοχικό μας σπίτι είναι στη Σαλαμίνα και μου λένε ο Σάλαμις Island. Δηλαδή γνωρίζουν τη λέξη Σάλαμις, ας πούμε. Τη λέξη Σαλαμίνα τη γνωρίζουν στο εξωτερικό. Κλείνοντας, πριν πάμε μαζί για ψαράκι στο μπλε λιμανάκι, θα μας κάνεις την τιμή, Είναι τιμή δική μου να σας φιλοξενήσω και να σας ακολουθήσω οπουδήποτε θέλετε στο νησί. Ευχαριστούμε. Πώς θα χαρακτήριζες την Σαλαμίνα με τρεις λέξεις? Όνειρο, ιδίλιο και πραγματοποίηση. Από τα Βασιλικά ήρθαμε στο Μπλε Λιμανάκι, ένας επίσης πολύ όμορφος κόλπος που βλέπεις υπέροχα το ηλιοβασίλεμα. Θα πάμε για ουζάκι και εκλεκτούς ψαρομεζέδες στο Μαϊστράλι, την ψαροταβέρνα που έρχονται μέχρι και από την Σιβηρία για να φάνε εδώ στη Σαλαμίνα και στον κύριο Αλέξανδρο. Ήρθαμε στη Σαλαμίνα και όλοι μας έλεγαν το εξής: πρέπει να πάτε να δοκιμάσετε την κουζίνα του Αλέξανδρου στο Μαϊστράλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο Μπλε Λιμανάκι, στο φιλόξενο Μπλε Λιμανάκι, στο μαγαζί μας, στο Μαϊστράλι, στην περιοχή αυτή που είναι πολύ καλή, πολύ φυσικό τοπίο καλό, μια ήσυχη περιοχή, μια περιοχή που την ανακαλύπτει ο άλλος και γνωρίζει και τις νοστιμιές αλλά και την παραλία μας και την ησυχία ταυτόχρονα. Τι χαρακτηρίζει τα πιάτα και την κουζίνα σας? Η κουζίνα μας, μάλλον προσπαθούμε μέσα στα πιάτα και μέσα από και στη κουζίνα μας να βγάζουμε στον κόσμο ό,τι πιο καθαρό, ό,τι πιο καλό, και όσο μπορούμε να το δίνουμε σαν μεσογειακό. Εσείς τι θεωρείτε σπεσιαλιτέ, τι το ιδιαίτερο θα βρει κάποιος στο Μαϊστράλι? Εμείς δεν έχουμε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα πιάτο καλύτερο. Ο κόσμος, βέβαια, μας κάνει και ξεχωρίζουμε κάποια πιάτα. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιες σπεσιαλιτέ
του μαγαζιού. Αυτή είναι η σαλάτα μας, είναι ο μπακαλιάρος σε μπουκίτσες, το τυρί σαγανάκι σε μπουκίτσες με μυρωδικά. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες τεχνοτροπίες που έχουν βγάλει σε κάποια πιάτα, που αυτές χαρακτηρίζουν και το μαγαζί. Εμένα οι πληροφορίες μου πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει κόσμος από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, που έρχεται αποκλειστικά εδώ στο Μπλε Λιμανάκι για να φάει σε εσάς και στο Μαϊστράλι. Σωστά. Πράγματι, ναι, υπάρχει αυτός ο κόσμος. Περιττώ να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και ένα ζευγάρι από τη Σιβηρία. Μας έκανε και εμάς μεγάλη έκπληξη, ότι από τη Σιβηρία δεν το πιστεύαμε. Και ήρθαν και δύο φορές κιόλας. Η καλή φήμη και οι καλοί άνθρωποι πάνω απ' όλα σε συνδυασμό με την καλή κουζίνα είναι η καλύτερη διαφήμιση, θα λέγαω εγώ. Συμφωνώ μαζί σας. Και αυτό μέχρι και τώρα κρατάμε χαμηλούς τόνους. Η καλύτερη διαφήμιση για μας είναι ο ευχαριστημένος ο πελάτης, αυτός που τρώει καλά, αυτός που ευχαριστιέται. Κλείνοντας, πώς φαντάζεστε το νησί σας για τα επόμενα χρόνια με μία πρόταση, τι τίτλο θα βάζατε στην Σαλαμίνα? Να γίνει τη Νέα Υόρκη της Ευρώπης. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τις επενδύσεις σε αυτό το νησί. Η νησί της Σαλαμίνας τα έχει όλα και τα δικά της καλλιτικά προϊόντα από το πευκοδάσος των Κανακίων. Η Σαλαμίνα στην αρχαιότητα ονομάζεται Πιτιούσα, έχει δηλαδή πολλά πεύκα από το πιτίον και έχουμε εδώ και 2 χρόνια στο Δημόσιο ΙΕΚ Σαλαμίνας που διδάσκω, μία ομάδα με τους σπουδαστές που μελετάμε ιδιότητες και τη χλωρίδα της Σαλαμίνας. Κυρίαρχη για μας μελέτη ήταν το πεύκο που έχει αντισηπτικές, αντιοξυδοτικές και τονωτικές ιδιότητες και έτσι μετά από αρκετούς μήνες μελέτης και σε συνεργασία και με ιδιωτική επιχείρηση και με το ΙΕΚ, το πρώτο προϊόν που φτιάξαμε είναι και το πρώτο προϊόν από την χλωρίδα της Σαλαμίνας, το γνωστό πια αφρόλουτρο Κανάκια. Η σειρά σήμερα έχει 17 προϊόντα. Σε σχέση με άλλα καλλιτικά, ποια είναι τα προτερήματα των προϊόντων Αθανασία? Εμείς μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τα προτερήματα τα δικά μας. Σωστό. Θεωρούμε ότι είναι φυσικά natural products, φυσικά καλλιτικά. Μας τιμάει που είναι από το νησί μας και είναι μια δουλειά που συνδυάζει την ιστορία μας, στην ουσία που είναι μακραίωνη, μαζί με τις δυνατότητες που έχουμε για ανάπτυξη. Η Σαλαμίνα, ξέρετε, δεν έχει ακόμη ανάπτυξη τουριστική στο βαθμό που θέλουμε και εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό για να το πετύχουμε. Μεγάλη μας χαρά και στιγμή ήταν πέρσι, όταν ήρθε ο γνωστός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ, είναι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία πίσω, του Φελίνη, που τα κάναμε ως δώρα από τη χλωρίδα της Σαλαμίνας. Εκτός από τα υπέροχα καλλιτικά, εγώ θα κρατήσω και κάτι πολύ όμορφο, καθώς ως καθηγητής δίνεται τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να έρθουν σε επαφή με αυτό που διδάσκονται και να υπάρξει και μια επαγγελματική αποκατάσταση, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούμε και αυτό το πράγμα για να ανοίξουμε στα παιδιά ορίζοντες, να φύγουν από την κατεστημένη σκέψη της παιδείας, ότι μπορείς να δημιουργήσεις, να ερευνήσεις και να κάνεις και πράγματα για τον τόπο σου. Βρισκόμαστε στην παραλία της Σαλαμίνας, σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του νησιού, με πολύ ωραία μέρη για φαγητό και δίπλα στον Άγιο Νικόλαο για ποτό. Εδώ θα έρθουμε το βράδυ να δοκιμάσουμε την καλύτερη πίτσα και να φάμε ψαράκι σε μία από τις καλύτερες ψαροταβέρνες της περιοχής. Σαλαμίνος θα βρείτε το μπουκέτο Μπαλόνια, ένας μεγάλος χώρος με εκατοντάδες παιχνίδια και εποχιακά είδη. Ο Σπύρος και η Λίνα είναι 2 νέα παιδιά, όπου από μία μικρή επιχείρηση έχουν καταφέρει να φτιάξουν το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο νησί. Το μπουκέτο Μπαλόνια ξεκίνησε το 2009. Από ένα πολύ μικρότερο μαγαζί από ό,τι είναι τώρα. Ασχολιόμασταν μόνο με το γάμο και τη βάφτιση. Κάποια στιγμή, εν μέσω κρίσης, αποφασίσαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε γιατί δεν θέλαμε να το επεκτείνουμε. Και βάλαμε διάφορα είδη, παιχνίδια, εποχιακά είδη, σχολικά. Είναι σημαντικό για νέους ανθρώπους να κάνουν βήματα και να ρισκάρουν? Πρέπει να ρισκάρουν, πρέπει να
γίνει η αλλαγή φρουράς που λέμε. Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, πιο φρέσκες ιδέες. Το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν παιχνιδάδικα, να το πούμε έτσι απλά όπως το λέγαμε παλαιότερα, που τα παιδάκια να ξεκολλήσουν λίγο από τα κινητά, από τους υπολογιστές και να ασχοληθούν με κάτι πιο επικοδομητικό, έτσι. Τα παιδάκια πλέον να αγοράζουν παιχνίδια. Αγοράζουν, απλά έχει κατέβει λίγο η ηλικία, ας το πούμε. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, όπως είπαμε, ότι προσπαθούν να κατευθύνουν τα παιδιά προς το παιχνίδι. Βοηθάνε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Κυρίως τι παιχνίδια θα βρουν τα παιδάκια που θα έρθουν? Θα βρουν όλα τα επώνυμα παιχνίδια, όλες τις επώνυμες εταιρείες, όλα τα διαφημιζόμενα. Θα βρουν και αυτά που δεν είναι επώνυμα. Θα βρουν ψαγμένα, θα βρουν κατασκευές, θα βρουν γρίφους, θα βρουν κάποια λίγο πιο περίεργα για πιο απαιτητικά παιδιά. Θα βρουν σχολικά, εποχιακά. Είσαστε δύο παιδιά που είστε πολύ αγαπητοί στην Σαλαμίνα. Παίζει αυτό ρόλο όσο να σας εμπιστεύονται οι γονείς? Βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο. Και νιώθουμε διπλά υπεύθυνοι κι εμείς απέναντί τους, γιατί δεν μπορείς έναν άνθρωπο που μπορεί να είσαι μαθητής με το παιδί σου να δώσεις κάτι που δεν είναι ποιοτικό, γιατί θα τον δεις και στο φούρνο, στο μανάβικο. Είναι μια μικρή κοινωνία η Σαλαμίνα, δεν μπορείς να ξεγελάσεις όπως μπορεί να κάνουν κάποια άλλα μαγαζιά που στοχεύουν στον περαστικό κόσμο. Σωστό. Εμείς δουλεύουμε με στάνταρ κόσμο, στάνταρ πελατεία και θέλουμε να έρθουν και να ξανάρθουν και να μπορούμε να τους κοιτάμε στα μάτια. Είναι από τις πολύ όμορφες ιστορίες, αυτό που αποκαλούμε success story, όταν ένας νέος άνθρωπος αποφασίζει να παραμείνει στον τόπο του και μάλιστα να πετύχει επιχειρηματικά. Ο Σταύρος Τούτσης έχει καταφέρει να γίνει brand name όσον αφορά τα ενεργειακά τζάκια, τα φυσικά πετρώματα. Πάμε να το γνωρίσουμε. Πιστεύουμε ότι το νησί μας έχει πολλές δυνατότητες. Τις βλέπουμε εμείς οι ίδιοι προσωπικά, οπότε αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε εδώ πέρα. Το κάνουμε, πάμε αρκετά καλά και ευελπιστούμε ότι θα πάμε και αρκετά καλύτερα. Είσαστε γνωστοί και στην Αττική, παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες, υψηλές παροχές. Ανάμεσα στα πολλά που κάνετε, να μιλήσουμε για τα ενεργειακά τζάκια. Καταρχάς, τι διαφορές έχει με τα κοινά τζάκια που γνωρίζουμε? Πριν περίπου 10 χρόνια, ξεκινήσαμε να δούμε. Με την κρίση δηλαδή, ξεκινήσαμε να δούμε τι εναλλακτικό μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας, αλλά και στους εαυτούς μας, γιατί και εμείς τα χρησιμοποιούμε σπίτια μας κάθε μέρα, όλο το χειμώνα, αυτά τα προϊόντα. Και ψάχνοντας, καταλήξαμε στα ενεργειακά τζάκια. Είναι θέμα ασφάλειας, γιατί όταν κλείνει μία πόρτα, μπορούμε και εμείς να κοιμηθούμε ήσυχοι ή κάποιος να πάει να κάνει τα ψώνια του, να συνεχίσει τις δουλειές μέσα στη μέρα χωρίς να τον απασχολεί, μην πεταχτεί κάποια κάθετα έξω. Μην μυρίσει το σπίτι ή μην έχουν κάθε χρόνο να ακούμε το τι γίνεται δυστυχώς με αυτά τα πράγματα σε πολλές περιπτώσεις. Και είναι προϊόντα τα οποία πραγματικά μπορούν να μας ζεστάνουν. Στις ημέρες μας μπορεί να δώσει ένα πάρα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα τα φυσικά πετρώματα που μπορούν να βρουν στο κατάστημά μας. Αλλά εκτός από αυτό, κερδίζουμε και στην απόδοση που έχουν ως θερμομονωτικά υλικά. Οπότε συνδυάζουμε δύο πράγματα σε ένα. Προσφέρετε δηλαδή ένα όμορφο αποτέλεσμα και πολύ οικονομικό. Ακριβώς. Αν τα συνδυάσει δηλαδή αυτά τα πράγματα κάποιος στο σπίτι του, θα δει διαφορά. Θα δει διαφορά αν εννοούμε τα τζάκια και στη θερμοκρασία και στην τσέπη του, αν εννοούμε τις πέτρες, τα φυσικά πετρώματα. Θα δει διαφορά και στην τσέπη του επίσης, ακόμα και το καλοκαίρι, διότι τα air condition και όλες οι μηχανές ψύξης που χρησιμοποιούμε θα κάψουν πολύ λιγότερο, γιατί μπορεί να κρατήσει θερμοκρασία μέσα στο σπίτι τους. Ποιο είναι το όραμα της επιχείρησης και κατ' επέκταση το δικό σου? Όσο αφορά το εσωτερικό κομμάτι της επιχείρησης, είναι να μπορέσουμε στο μέλλον και συνεχώς να μπορούμε να προσλαμβάνουμε νέα άτομα στην επιχείρησή μας, ώστε να δημιουργούμε μέλλον για τα δικά μας παιδιά, για τους δικούς μας ανθρώπους και να χορευόμαστε τον χρόνο όλοι μαζί. Μια ωραία ευτυχισμένη ομάδα. Όσο αφορά από εκεί πέρα τους πελάτες της επιχείρησης, αυτό που πραγματικά θέλουμε να προσφέρουμε είναι μια όμορφη
καθημερινότητα μέσα από τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες που μπορεί να έχει ο καθένας στο χώρο του ή στο χώρο που εργάζεται, είτε είναι σπίτι είτε είναι στην εργασία του. Διασχίζοντας την Λεωφόρο Σαλαμίνος θα βρείτε την υπεραγορά Φυτών Παράδεισος. Όνομα και πράγμα, καθώς το μάτι σου χάνεται μέσα σε υπέροχα λουλούδια. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να είμαστε συνεπείς, ενημερωμένοι και να μπορούμε να παρέχουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο για να ικανοποιήσουμε όποια ανάγκη υπάρχει εδώ στο νησί, μιας και αν δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, είναι γεμάτο από σπίτια, από εξωτερικές κατοικίες. Από την άνοιξη και μετά κατακλείζεται το νησί από κόσμο και έτσι προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που χρειάζεται ο κόσμος. Έχετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο, στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Βέβαια, πόσο μορφαίνει ένας ωραίος κήπος, ωραία λουλούδια, ένα ωραίο περιβάλλον? Αλλάζει την ψυχολογία του ανθρώπου. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή, καταρχάς το φυτό γενικώς και το να ασχοληθείς με αυτό είναι ψυχοθεραπεία. Για να καταλάβετε, στην περίοδο του κορονοϊού, ο κόσμος για να εκτονωθεί ερχόταν λοιπόν και έπαιρνε μια ντοματούλα, μια φράουλα. Το έκανα και εγώ. Ναι, γιατί το είχε ανάγκη. Δεν μπορούσε να πηγαίνει μόνο στο φούρνο και στο σούπερ μάρκετ. Είχαν αποκλειστεί όλα τα υπόλοιπα. Τώρα θέλω να μου πείτε κάποια μυστικά κλείνοντας. Ένας κύριος που θέλει να εντυπωσιάσει μια κυρία, τι λουλουδάκι είναι καλό να τη πάει, εκτός από το κατάφυλλο? Ό,τι φυτό να πάρεις είναι ωραίο. Ό,τι φυτό. Βέβαια, ένα ανθοφόρο φυτό, ένα λουλούδι που έχει χρώματα, σίγουρα εντυπωσιάζει. Αλλά ό,τι να είναι ζωντανό, ό,τι να είναι φυτό, αξίζει. Εξάλλου μετράει και η κίνηση και δείχνει ότι πρόκειται για ένα συναισθηματικό άνθρωπο. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το νησί της Σαλαμίνας έχει πολύ όμορφες κυρίες, οι οποίες όμως εδώ και 10 χρόνια έχουν το μυστικό τους. Γκαλερίντε ποτέ, ακριβώς απέναντι από την νηφιαγορά, ένας πλήρης χώρος όπου κάθε κυρία, κάθε ηλικίας μπορεί να βρει οτιδήποτε χρειάζεται για να γίνει ακόμα πιο όμορφη. Το Γκαλερίντε ποτέ έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια. Είναι ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας Γκαλερίντε ποτέ. Ήρθε εδώ για να ομορφύνει τις γυναίκες και την περιοχή. Έχει ευχάριστο περιβάλλον, πολύ καλή εξυπηρέτηση, πολύ ανταγωνιστικές τιμές και όλη η προσπάθεια και από το προσωπικό είναι για μια καλή εξυπηρέτηση στην πελάτη. Είσαστε ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, δραστηριοποιείστε και σε άλλες πόλεις, δραστηριοποιείστε εδώ στη Σαλαμίνα και με άλλα δύο καταστήματα, με χώρο ομορφιάς, με μαγαζί ρούχων. Πώς και γιατί αποφασίσατε να επενδύσετε στη Σαλαμίνα? Αποφάσισα να επενδύσω στη Σαλαμίνα γιατί ήταν μια πόλη, ένα νησί, το οποίο ήταν ανεκμετάλλευτο και οι ανάγκες του καταναλωτή ήταν μεγάλες. Οπότε φρόντισα να καλύψω τις ανάγκες του καταναλωτή. Θεωρείτε ότι η Σαλαμίνα έχει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης τουριστικά? Έχει αρκετά περιθώρια ανάπτυξη, βέβαια θα διευκολύνει πάρα πολύ αν γίνει κάποια στιγμή η γέφυρα, αλλά σίγουρα έχει περιθώρια ανάπτυξη. Το καταναλωτικό κοινό της Σαλαμίνας πώς το εκτιμάτε ως ένας έμπειρος επιχειρηματίας? Είναι σε μια καλή οικονομική κατάσταση, μπορώ να πω μέτρια, ίσως και ανεβασμένη. Είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Σαλαμίνα. Εδώ στην ομώνυμη περιοχή θα βρείτε και πολλά μπαράκια για ποτό με θέα την θάλασσα. Η
παραλία της Σαλαμίνας το βράδυ συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Εμείς θα πάμε στους καλύτερους. Στην πρώτη πιτσαρία που ξεκίνησε στο νησί από το 1977, όπου μάλιστα πριν ήταν κινηματογράφος, αλλά θα δοκιμάσουμε και ψαράκι στην κυρία Κατερίνα και στις μπλε καρέκλες. Το καλύτερο ψάρι στην παραλία. Με χαρά έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάσο Δηλιώτη. Βρισκόμαστε στην ιστορικότερη πιτσαρία της Σαλαμίνας, στην πρώτη πιτσαρία που ξεκίνησε στο νησί το 1977 από τον πατέρα σας. Και εσείς την συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία. Και μεγάλη προσπάθεια. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να προσπαθήσουμε τόσο δυνατόν καλύτερα να γίνει. Να πούμε ότι έχει μια πολύ ωραία ιστορία η πιτσαρία, καθώς πριν γίνει η πιτσαρία ήταν σινεμά. Ήταν σινεμά, ναι, το Αχίλλων, πολλά χρόνια από τη δεκαετία του 50, σαν καλοκαιρινός, και μετά έγινε χειμωνιάτικο ο σινεμάς και το 76 σταμάτησε και ξεκίνησε η πιτσαρία από το 77. Ο επισκέπτης όταν θα μπει στο μαγαζί θα εντυπωσιαστεί και το ότι είναι ένα μεγάλο μαγαζί, αλλά κυρίως ότι έχει ένα πολύ ωραίο γούστο, μια πολύ ωραία διακόσμηση, μια ζεστή ατμόσφαιρα. Έχει προσέλευση το μαγαζί πάρα πολύ το χειμώνα. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένος. Ποιο είναι το μυστικό για την πίτσα σας? Εγώ πάντως δεν θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη πίτσα. Κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του κριτική, τη δικιά του γευσιγνωσία. Σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους μπορεί να μην αρέσει. Σε οποιοδήποτε φαγητό είναι αυτό, όχι μόνο από το δικό μου μαγαζί, από όλα τα μαγαζιά. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι η προσπάθειά μας που κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος τη λέει. Ποια είναι τα όνειρά σας και η φιλοδοξία σας για το νησί σας? Η φιλοδοξία μου είναι η φιλοδοξία όλων των επιχειρηματιών και πιστεύω όλων των ανθρώπων από τη Σαλαμίνα. Είναι να αναδεκτεί περισσότερο η ιστορία, πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα. Ευελπιστούμε τώρα με τον καινούριο δήμαρχο να ξεκινήσει περισσότερο περαιτέρω αυτή η προσπάθεια και η διαφήμιση του νησιού. Κλείνουμε την ημέρα μας με τον καλύτερο τρόπο, με ουζάκι στην παραλία και στην φημισμένη ψαροταβέρνα Μπλε Καρέκλες. Τα ποδάκι, όστρακα, καλαμάρι και όχι μόνο εδώ πέρα στην κυρία Κατερίνα. Καταρχάς, πώς βγήκε το όνομα Μπλε Καρέκλες? Το μαγαζί λεγόταν και λέγεται ακόμη, η Σκάλα η Μεγάλη. Αφορμή το θέτος της Σκάλας Μεγάλης που είναι απέναντι. Επειδή ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε Μπλε Καρέκλες, όλος ο κόσμος μας ήξερε έτσι, πάμε στις Μπλε Καρέκλες. Λοιπόν, εκτός από το χταποδάκι, έτσι που φημίζεται η Σαλαμίνα, και δοκίμασα εγώ λίγο, το έχουμε για δεκόρ προς το παρόν, αλλά έκλεψα λίγο, δοκίμασα, είναι εξαιρετικό. Τι άλλο, τι είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού? Καταρχάς πες μας για το χταποδάκι, γιατί το κάνει τόσο ξεχωριστό. Το χταπόδι η Σαλαμίνα φημίζεται, είναι το παραδοσιακό της προϊόν, είναι το λιαστό χταπόδι, το ψητό. Είναι από τα καλύτερα που μπορεί να προσφέρει, επίσης το κηδόνι σαγανάκι. Βεβαίως. Ψάρια φρέσκα που βρίσκουμε και έχουμε, καλαμάρια και όλα τα θαλασσινά. Σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Το μαγαζί είναι μεζεδοπολείο, έχει τις δικές του γεύσεις και κάθε πιάτο είναι ξεχωριστό, πιστεύω. Αυτό που είναι σημαντικό για τον κόσμο, για τον πελάτη που θα έρθει στο νησί, είναι να γνωρίσει και μια φιλοξενία. Που το δείχνεις εσύ με την παρουσία σου, δίπλα στους πελάτες, με το χαμόγελο πάντοτε στα χείλη. Είναι σημαντικό ένας επιχειρηματίας να δίνει αυτό το ζεστό χαμόγελο στον κόσμο που θα έρθει. Πιστεύω ναι, γιατί και εγώ σαν πελάτης το ζητάω αυτό. Είναι καλό να υπάρχει μια οικειότητα, όσο το επιτρέπει, έτσι. Αλλά νομίζω ότι όταν πας να φας ένα ζεστό περιβάλλον, με φιλοξενία, με καλή διάθεση κτλ, όλα γίνονται πιο εύκολα μετά. Σωστό. Τα όνειρά σου και οι φιλοδοξίες σου για το νησί και για τις Μπλε Καρέκλες. Θα ήθελα να δω τη Σαλαμίνα να είναι στη θέση που της αξίζει. Είναι παρεξηγημένο νησί, έχει απίστευτες φυσικές ομορφιές, έχει πολύ ωραία μαγαζιά, το είπαμε, και θα ήθελα να έχει τη θέση που έχουν τα άλλα νησιά. Όσον αφορά το μαγαζί μου, εγώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, πάντα με το ίδιο κέφι, το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
του εδιπορικού μας στη Σαλαμίνα έφτασε στο τέλος του. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους ανθρώπους του νησιού που μας άνοιξαν τις καρδιές τους. Παραμένουμε στο νησί για το δεύτερο εδιπορικό μας, όπου θα κάνουμε τσάρκα στο Εάντιο, στα Σελήνια, στα Κανάκια και μια ωραία βόλτα στον εδιπορικό δρόμο της Σαλαμίνας, στη Λεωφόρο Φανερωμένης. Μείνετε συντονισμένοι.